Είμαι η Μαριάν Φέντερα, μένω στην Άνδρο από το 2004. Η μητέρα μου είναι Ελληνορωσίδα, ο πατέρας μου Αμερικάνος, γεννημένη εγώ στην Αμερική. Έχω κάνει σπουδές στην Αμερική, έχω πάρει το μάστερ μου στη ζωγραφική, συν ότι έχω τελειώσει 20 χρόνια σπουδών με 5 διπλώματα, μόνο που τελικά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν δούλεψε κανένα. Είμαι ζωγράφος και ξυλουργός μαζί, γιατί πρέπει από κάπου να ζω. Και η ξυλουργική μου είναι κάτι που το έχω κάνει από μικρή, από πανεπιστημιακά χρόνια, για να βοηθήσω και στις σπουδές μου και να πληρώσω τα δίδακτρα. Και στο τέλος έγινε κάτι που το έχω αγαπήσει πολύ, γιατί είσαι έξω, δεν είσαι κλεισμένο σε γραφείο, δουλεύεις στην εξοχή πάντα. Και αυτό πάντα μου άρεσε και πάντα ζωγραφίζω. Το όνειρό μου ήταν να ζήσω σε ένα ελληνικό νησί, επειδή η μητέρα μου έχει καταγωγή από την Ελλάδα, και ένας φίλος μου από μια έκθεση στην Αθήνα έχει κάποιο σπίτι εδώ και παρότρινε να πάω στην Άνδρο να βρω ένα σπίτι, γιατί όλα μου τα χρόνια ήταν να πάω στη Σέριφο. Ναι, μεν όμορφο νησί και το κλασικό το Κυκλαδίτικο, σαν πιο μικρή με τράβαγε πιο πολύ, αλλά μεγαλώνοντας είδα ότι πρέπει να δουλεύεις και το χειμώνα. Και η Άνδρος, όταν ήρθα το 2004 με τη μητέρα μου, ήταν ένα μέρος που ναι, κατέβηκα από το πλοίο και ήθελα να φύγω με το απογευματινό και μου είπε υπομονή, λέει κάτσε να τη δούμε, και τη γυρίσαμε και την αγάπησα εκείνη τη μέρα. Ζωγραφίζω όσο γίνεται και τα έργα μου είναι αυτά που νιώθω πραγματικά, είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, και η Άνδρος με έχει επηρεάσει στο σημείο που ζω με τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί πάντα ζούσα σε μέρη που πραγματικά δεν υπήρχαν άνθρωποι. Μιλάμε για μέρη που ο γείτονας ήταν στα 5 χιλιόμετρα μακριά και ποτέ μου δεν τον είχα γνωρίσει. Τώρα η κοινωνία είναι πιο μικρή και έρχεσαι σε επαφή πιο συχνά και είναι και πιο κοντινή στα θέματά μου. Ζωγραφίζω πάντα, αλλά πρίμα, δηλαδή αμέσως. Μπορεί να έχω το καμβά μου και να πηγαίνω στα μέρη, στις ταβέρνες ή να λέω σε ανθρώπους να μου κάνουν να κάτσουν. Έχω μια ιδέα στο μυαλό μου, λέω καθίστε, κάντε έτσι. Και είναι ένα δέσιμο του καλλιτέχνη από αυτό που έχει σκεφτεί μαζί με τον άνθρωπο που βλέπει, που βγάζει από τον άνθρωπο που ποζάρει εκείνη τη στιγμή αυτό που ξέρει ο καλλιτέχνης για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω ότι τα έργα είναι μόνο της Άνδρου, γιατί είναι θέματα οικουμενικά. Παντού υπάρχουν, ίσως οι άνθρωποι να αλλάζουν λίγο τα χαρακτηριστικά τους, αλλά δεν πάβει σαν θέμα να υπάρχει παντού, σε όλο τον κόσμο.